Πάμε στα στοιχεία για τον κύριο Αγοραστό για να κλείσουμε την ενότητα. Γιατί ξαναλέω τώρα που έχασε την ιδιότητα του Περιφερειάρχη ο κύριο Αγοραστό, νομίζω ότι θα έχει πολλά παρεδώσει με τη δικαιοσύνη, αν και εφόσον η δικαιοσύνη θέλει να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων, κρατώ και εγώ τι επιφυλάξει μου. Διότι α, και μόνο το γεγονό ότι η αδελφή ενό από τα θύματα των ντεμπον, των 57 ανθρώπων, η αδελφή του Γιάννη Βουτσινά, η κυρία Μαρία Βουτσινά, έκανε μία ανάρτηση με την οποία αποκάλυψε η ίδια απόσπασμα από την απόφαση της περιφέρειας Θεσσαλίας υπό τον κύριο Αγοραστό για την έγκριση, παιδιά, το χαρτί δώστε μου, δεν χρειάζεται να βλέπουν εμένα, το χαρτί, το έγγραφο, το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας η κυρία Βουτσινά με σκληρούς χαρακτηρισμούς και γι' αυτό δεν δείχνουμε την ανάρτηση, η ουσία, όμως, είναι ότι το χαρτί αυτό είναι η, η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκη με την οποία εγκρίνονται έκτακτες δαπάνε για την επέμβαση, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί αυτό αναφέρεται στο έγγραφο, για το μπάζωμα, δηλαδή, του χώρου που έγινε στο, στην τραγωδία εκεί, των Τεμπών. Και μάλιστα, η συνολική έκταση, α, η έκτακτη δαπάνη που εγκρίθηκε από την περιφέρεια από τον κύριο Αγοραστό ήταν 647.862,8 ευρώ και προσέξτε, προσέξτε τι λέει η γυναίκα ο κορμός του αδελφού μου βρέθηκε 2 Μαρτίου του 2003 τα υπόλοιπα μέλη του αδελφού μου τα πήρα 6 Τρίτου 2023 η κηδεία του έγινε 7 Τρίτου 2023 οι εργασίες Καταγγέλει και η κυρία Βουτσινά, άρχισαν την τρίτη ημέρα. Δηλαδή, πριν ακόμα γίνει η περισυλλογή των σωρών των θυμάτων, είναι μακάβρια, είναι ανατριχιαστικά, κυρίες και κύριοι, αλλά τα καταγγέλει και η ίδια η κυρία Βουτσινά, η αδερφή ενό εκ, εκ των θυμάτων των τεμπών. Ο κύριος Αγοραστός, η περιφέρεια Θεσσαλίας, υπό την ευθύνη του κυρίου Αγοραστού, έτρεξε μέσα σε τρεις μέρες, δώστε μου βρείτε παιδιά για τη φωτογραφία με το μπάζωμα. Να γίνει το μπάζωμα. Γι' αυτό σας λέω Άρη, Στέφανε Χίο και κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος αγοραστός, να γιατί τρέχανε, δεν ήταν μόνο οι πλημμύρε που τους έκαιγαν. Ήταν, είναι και η τραγωδία των τεμπών. Εδώ, τρεις μέρες, τρεις μέρες, όταν ακόμα τα θύματα δεν είχαν ταυτοποιηθεί, δεν είχαν μαζευτεί, λέει η γυναίκα, ο κορμός του αδερφού μου βρέθηκε στις 2 του Μάρτη. Την επόμενη μέρα τα πήρα στις 3, η κηδεία έγινε στις 7 και οι εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει. Άρη Σπίνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ευθύνε είναι τεράστιε και βαρύτατα ποινικέ του κυρίου Αγοραστού και τη παρέα του. Όμω, Αντρέα μου, πίστεψέ με ότι κανένα εξ αυτών δεν φοβάται, γιατί γνωρίζει ότι η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα πάει με τον Αραμπά. Και κανένας ζωντανός νεκρός που ψάχνει να βρει το δίκαιο της ψυχής του παιδιού του δεν θα αντέξει 15 και 20 χρόνια μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα απέναντι σε έναν ζάμπλου το αγοραστό που δεν ξέρει τι έχει. Προσέξτε. <σέξτε>, Δικαίω μπορεί να τα έχει. Δεν <σέξτε>, το κατηγορούμε γι' αυτό. Τα έχει από την. Είπα <σέξτε>... εγώ ότι τα έχει κακό. Ναι, για να μην δημιουργούν παρανοήσει το λέω. Λέω λοιπόν ότι απέναντι σε έναν τζάμπλουτο το αγοραστό και τους παρομοίους του, διοικητέ του ΟΣΕ, που έχουν κάτι βίλες στο πανόραμα Θεσσαλονίκης ή στο πανόραμα της Βούλας, κανένας ζωντανός νεκρός δεν μπορεί να αντέξει δικαστικό αγώνα 15 χρόνων. Και λέω φωναχτά, για να μην θεωρήσει κανείς ότι λέω να μην κάνουν δικαστικό αγώνα, τον κάνουν. Και όπου νομίζουν ότι εγώ μπορώ να φανώ χρήσιμο, θα τρέξω εκεί με ένα μαξάκι που έχω να είμαι μάρτυρας. Όμως, η αλήθεια είναι ότι η δικαιοσύνη τρέχει όταν κάποιο την κοινεί. Αν αρχίσουν οι υπάλληλοι τη περιφέρεια, οι τεχνικέ υπηρεσίε και οι υπόλοιποι δήμαρχοι, γιατί ξέρετε η συντεχνία συγκάλυψη στην αυτοδιοίκηση είναι μέγιστη. Αυτό δεν υπάρχει ούτε στη μαφία τη Νέα Υόρκη. Ο ένα συγκαλύπτει τον άλλον, γιατί είναι μια κάστα. Η ομερτά του δεν έχει προηγούμενο. Αν αρχίσουν, «Δε, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι αλλιώ. Να το πρωτόκολλο. Και έρχονται έγγραφα, μαθαίνω με παλαιότερο πρωτόκολλο, γιατί το πρωτόκολλο δεν είναι μόνο ηλεκτρονικό, είναι και χειρόγραφο. Σε κάτι κενά τετραγωνάκια που έχουν αφήσει τα μεγάλα βιβλία στου Δήμου, βάζουν μαθαίνω στη Θεσσαλία, σε διάφορους Δήμους, διάφορα κουτάκια και υπογραφέ με μεταγενέστερα έγγραφα. Τι θέλετε να κάνει η δικαιοσύνη, Να καταπιεί σπαθιά, Δεν γίνεται. Όχι ότι δεν έχει ευθύνε, όχι ότι δεν πρέπει να τρέξει έτσι όπω πρέπει να τρέξει. Εάν όμω εκείνη τη στιγμή που έπρεπε. Η δικαιοσύνη, κύριε Καψαμπέλη, δεν πέρασε χειροπέδε το βράδυ στον κύριο Αγοραστό γιατί είχε την ασυλία του κυρίου Μητσοτάκη. Μην περιμένετε να γίνει τίποτα απολύτω. Σε 15 χρόνια, με το καλό του Θεού, εδώ θα βρισκόμαστε και θα δείτε. Εγώ θα έχω γέννη άσπρα, εσεί μπορείτε να έχετε βγάλει και μαλλιά, και θα δείτε τότε τι θα λέμε. Πάλι ελεύθερο είναι ο αγοραστό. Οι ψυχούλε όμω που κομματιάστηκαν και ούρλιαζαν μέσα στη νύχτα γιατί δεν θα έχουν δικαιωθεί ακόμα. Περιμένετε δικαίωση. Όχι, δεν θα υπάρχει δικαίωση. Όσο αυτό το κράτο το σαπισμένο βγάζει φύλλα σαπισμένων πολιτικών, τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Χαίρομαι για την αποχή. Το επαναλαμβάνω. Εάν η καμπύλη τη αποχή κορυφωθεί με έκρηξη στι ευρωεκλογέ, τότε εδώ θα γελάσουμε όλοι. Στέφα, Και κάποιοι ποιο. θα κλάψουν πικρά.